Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, σήμερα το βράδυ, σε μία νύχτα, μία συζήτηση για την τροπολογία και τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, μία νύχτα παράξενη που θυμίζει εκείνη την περίφημη νύχτα που ο Κώστας Σιμίτης, τη νύχτα μετά από τα Ίμια, που ο Κώστας Σιμίτης είχε πει ευχαριστούμε τους Αμερικάνους. Πολλές ομοιότητες, δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται. Στη θέση του Αρσένη, παρόλο που το είναι διαφορετικό το βάρος, θα πήγαινε χιαστεί ο παραλληλισμός, στη θέση του Αρσένη έχουμε τον κύριο Καμένο. Στη θέση του κυρίου του Παγκάλου έχουμε τον κύριο Κοτζιά. Πόσες ομοιότητες. Και κύριε Πρόεδρε, η επανάσταση του 21, η οποία έγινε για εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη, οδήγησε σε μια Ελλάδα προτεκτοράτο με τρεις δυνάμεις εγκύτριες. Εσείς καταφέρατε της κυβέρνησης σήμερα, με την περίφημη συμφωνία που εκθίασε ο κύριος Καμένος, τις εγκύτριες δυνάμεις να τις κάνετε 27. Τα 27 υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ. Και λέμε όχι στο ΝΑΤΟ. Είμαστε η πολιτική δύναμη που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι η ταφόπλακα της Ελλάδας. Ναι, λέμε όχι στο ΝΑΤΟ. Δεν θέλουμε κυριαρχία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο μας. Θέλουμε ελληνική κυριαρχία στο ΝΑΤΟ. Και μη διάτε, κύριοι της αριστεράς, εσείς που φωνάζετε με υψωμένη τη γροθιά και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Γελάτε, γιατί είναι ωραία, το είπα και το πρωί, η οσμή του χρήματος και το χρώμα του χρυσίου. Για τριάκοντα αργύρια έχετε πουλήσει την ιδεολογία σας, αν είχατε ποτέ ιδεολογία. Κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Με προσβάλλει σήμερα η τοποθέτηση του κυρίου Καμένου. Με προσβάλλει όχι ως κοινοβουλευτικό. Παρακαλώ, λίγη ησυχία. Λίγη ησυχία. Κόμμα, με προσβάλλει ως άνθρωπο και ως Έλληνα. Διότι ο κύριος Καμένος, αντί να έρθει εδώ και να πει ένα μεγάλο συγγνώμη, ένα συγγνώμη διότι αφιέρωσε τη συμφωνία στο ΝΑΤΟ, το είπα και προηγουμένως, στη μνήμη των τριών πεσόντων, μας είπε όλα αυτά τα ωραία περί απορρίτων και τα λοιπά, φτιάχνοντας και το δικό του image και έφυγε τρέχοντας. Ντροπή! Και είμαι, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την ενημέρωση του κυρίου Καμένου, διότι είπε ότι ενημέρωσε την αδελφή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ως υπευθύνου εξωτερικών και άμυνας. Υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι εξωτερικών και άμυνας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κύριε Καμένε, αν μας βλέπετε από κάποιο κλειστό κύκλωμα της τηλεόρασης. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, επειδή υπόθηκαν πολλά για τον στρατηγό Μεταξά που ένωσε τότε τους Έλληνες, δεξιούς, αριστερούς κτλ. Θέλω να πω το εξής. Είπε ο κύριος Δένδιας, δεν χαρίζουμε τον Μεταξά στους ναζιστές της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, είναι ο κύριος Δένδιας με τον Μεταξά? Είναι ο κύριος Δένδιας με αυτόν που χαιρετούσε με το χέρι υψωμένο, το δεξί χέρι υψωμένο δεξιά, όπως ήταν τότε, αν θέλετε, και η κατάσταση στα χρόνια του Μεσοπολέμου? Ντροπή. Κύριε Παπά, δεν είναι. Συντομεύετε. Ο κύριος Δένδιας μάλλον είναι με τις ΤΟΕΣ και με το ΚΙΠΑ στο Ισραήλ. Κύριε Σπίρτζη, έχετε το λόγο για 3-4.